κυρίες και κύριοι, με παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί αγαπάμε και τιμούμε την κυπριακή μας παράδοση. Πάμε όμως να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας πρωταγωνιστές, τους παίχτες μας. Αρχή θα κάνουμε με τις πρωταθλήτριές μας. Ο τίτλος πραγματικά έτσι σας ανήκει. Η Ελένη, η Μαρία και η Μέρη μας. Πόσα παιχνίδια είσαστε νικητές? Τρία κοπέλες, έτσι. Τρία. Και πάμε για το τέταρτο. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Καλή επιτυχία στις Μαρίες μας και στην Ελένη. Είστε μια καταπληκτική ομάδα με πολλές δυνατότητες. Λοιπόν, έχετε απέναντί σας όμως τρεις κυρίους, οι τρεις οι φίλοι που τρώνε το σταφύλι. Ο κύριος Φίλιππος, ο Ανδρέας και ο Χριστάκης μας. Γνώριμα τα πρόσωπα, καλώς ήρθατε στο παιχνίδι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φίλιππε μου, θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη ενότητα στο παιχνίδι μας. Σε ποια ενότητα μποντάρεις ότι θα πάρετε όλους τους βαθμούς? Το τραγούδι. Το τραγουδί. Τραγουδάς? Όχι, ακούω, τραγουδώ, χορεύω. Μα φατσάρις μου να είσαι άνθρωπος καλοφωνάρης. Όχι. Όχι. Λάθος μου. Καλοφαγάς. Οι φίλοι να μπουλαλούν. Καλοφαγάς, εντάξει, δεν φωνάζω και εκείνο. Κύριε Ανδρέα, μετά από τα κύριε. Πιστεύουμε στον Φίλιππο. Πιστεύετε? Βεβαίως. Τη φωνή του. Σε όλα του. Σε όλα του, μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η φίλη λοιπόν. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας παιχνίδι. Πρώτη ερώτηση, ερώτηση του τροχού. Τι βρίσκει κανείς σε ένα ενιδρίο? Ψάρια. Ψάρια φυσικά, κυρία Μαρία. Τι θα βρει? Και πάμε να γυρίσουμε τον τροχό μας. Ευτυχώς που δεν σας έφερα τον άσον, κυρία Μαρία μου, γιατί θα το έφερα βαρέως. Όχι. Τρεις βαθμοί πολύ καλύτεροι από, από το ένα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας λέξη, που είναι η λέξη ξεκαλοκαιριάζω. Τι σημαίνει? Συχαίνω με τη ζέστη, κάνω διακοπές, περνώ το καλοκαίρι ή αποφεύγω το καλοκαίρι. Ξεκαλοκαιριάζω λοιπόν, άμεση απάντηση της ομάδας μας, περνώ το καλοκαίρι και αγόρια, η Ήβη τι είναι? Η θεά της νεότητας, η εφηβεία, η ομίχλη ή η έναρξη? Η Ήβη. Για να δούμε. Το παίρνει πάνω το κύριος Χριστάκης. Εν ερώτησε ούτε την ομάδα του. Κατήσει σου. Λαθασμένη απάντηση. Τα κορίτσια μας και πάλι η άμεση απάντησή τους είναι η εφηβεία. Και φυσικά η Ήβη είναι η εφηβεία. Θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει η λέξη παλάβρα. Α. Πατσαβούρι. Β. Λαζονική περιαυτολογία. Λευκή άμμος ή ζέστη. Τι είναι η παλάβρα λοιπόν? Ο χρόνος μας τρέχει. Και η απόφαση υπάρχει. Είναι η ζέστη η παλάβρα? Δεν είναι η ζέστη. Η παλάβρα τι είναι, κύριε Φίλιππε μου? Το Β. Το Β. Πάτησε το με πάθος. Και καλά έκανε, γιατί είναι σωστή απάντηση. Ο παχτολός τι είναι? Το πλούσιο απόθεμα, η παιδική ασθένεια, το πορτοφόλι ή το αρχαίο νόμισμα? Ο παχτολός λοιπόν. Τι είναι ο παχτολός? Κύριε Ανδρέα μου, ξανακούσαμε τη λέξη. Πλούσιο απόθεμα. Και είναι η ορθογραφία. Ορθογραφία, κοπέλες μου. Το ατούσα. Ευαρέσκεια. Πώς γράφεται η λέξη ευαρέσκεια? Α, Β, Γ ή Δ. Δεν θα ρωτήσω αν είναι σωστό. Είμαι σίγουρη. Ψάχνουμε την ετυμολογία της λέξης πιάτων, κύριε Φίλιππε. Μια τσαρέσκη σου το φαΐν, όπως μας είπες. Από την τουρκική πατ, από την ιταλική πιάτα, από την αρχαία ελληνική πλατής ή από την γαλλική πατός. Το πιάτο. Αυτό λέει. Αγαπημένο μας αυτό, νοικιακό σκεύος. Για να δούμε από πού προέρχεται το πιάτο. Το γάμα από την αρχαία ελληνική πλατής. Και πάμε σε ακόμη έναν καλοφαγά που του αρέσει ιδιαίτερα, το πιάτο, τον Γιώργο Γεωργίου. Η λέξη προέρχεται από την ιταλική πιάτο, αλλά έχει ελληνική καταγωγή. Ο πρόγονός της στα λατινικά, το πλάτους, σχηματίστηκε από το επίθετο της αρχαίας ελληνικής πλατής. Ο πλατής είναι βεβαίως αυτός που έχει μεγάλο πλάτος, εξού και εκφράσεις όπως «έπεσε κάτω φαρδής πλατής». Τώρα η έννοια του πλάτους φαίνεται να σχετίζεται με το χαρακτηριστικό του πιάτου να χωράει επαρκή ποσότητα φαγητού. Επομένως, από την ετυμολογία του, το πιάτο συνδέεται με την ευρυχωρία. Είναι άλλη φορά που θα σας σερβίρουν σε μικρό πιάτο να διαμαρτυρηθεί. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας. Μάθαμε από πού προέρχεται η λέξη πιάτο.
Και πάμε να δούμε την πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων. 31 βαθμούς για το θεατρικό εργαστήρι, οι τρεις φίλοι στους 28 βαθμούς, τρεις βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες μας και πάμε αμέσως στους δωροθέτες μας και επανερχόμαστε εδώ στο παιχνίδι μας. Μη φύγει κανείς. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλυντικά LMS Fitomer LCN και με τα μηχανήματα γυμναστικής Cypex και DKN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Balson και Parma. Η εταιρεία Elite Appliances με τις οικιακές συσκευές Soltes, Hotpoint και Rowa. Η εταιρεία Macchiato Desired Home με τα υψηλού σχεδιασμού και άριστης ποιότητας έπιπλα Macchiato. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Δηλώστε συμμετοχή στο 99 11 11 96 και κερδίστε πλούσια δώρα. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Ζορκουπόνια αξίας 150 ευρώ παίρνει νικήτρια ομάδα σε κάθε παιχνίδι, ενώ το μεγάλο μας έπαθλο. Ποιο είναι, κύριε Φιλίππε? 3.000 ευρώ. Να τα πιάμε? Θα φύγουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας με το τραγούδι μας. Ο Άριστος μας έχει πάρει τη θέση του, ο μαέστρος μας, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα κορίτσια μας και το πρώτο μας τραγούδι. Πάει αγάπη μου, σωστή απάντηση. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε μόνη σε κάποια γωνιά. Να τα'ναι Θεέ μου καλύτερα φάρσα, αχ να τα'ναι πρώτα πριλιά. Και κάποιο παγκάκι κοιτάζω στο πάρκο. Τραγούδησαν όλο το τραγούδι, ήξεραν όλο το τραγούδι. Εδώ που σας στέλνουμε δεν το ξέρετε. Δεν λέει να σβήσει η φωτιά. Έσβησε η φωτιά, δεν πειράζει όμως. Και γυρνάω στους φίλους μας. Πάμε, μαέστρο. Είναι εύκολο. Ευχαριστούμε, μαέστρο μου. Περασμένα, ξεχασμένα, δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοιτάς και μην ξεχνάς να μιλάς μόνο για μένα όπου βρεθείς. Μην οδηγείς, με οδηγείς. Σε πειρασμούς, μην ξαναμπείς, για θα καείς, κύριε Φίλιππε. Μοντέρνο του το άντρα μου, εμείς είμαστε πιο παλιά. Ήταν μοντέρνο, είναι το 96. Εμείς είμαστε το 70. Είστε το 70, θέλεις καράν καζαντζίδι, δαμέ, ήταν να τα... Λοιπόν, μαέστρο μου, έμας έβαλες καζαντζίδι για τους φίλους, δαμέ. Έπρεπε, ναι. Έπρεπε. Θα τα βρίσκαν αυτά. Έχασε και τα μανιτάρικα. Λοιπόν, πες μας και έγραψε τα τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι, το «Πάει αγάπη μου», στίχη μουσική Γιάννης Καραλής, πρώτη ελμηνία Αρκελστή, πρώτο ψάλτη. Μάλιστα. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια μετά Τάνια Τσανακλίδου, Χρήστος Βάντης. Ναι. Το «Περασμένα, ξεχασμένα», το, η στίχη έχει γράψει ο Γιάννης Δόξας. Η μουσική είναι παραδοσιακή από ένα αράβικο. Μάλιστα, αραβικό λοιπόν τραγούδι. Ναι, κλέβουμε αραβικό και εμείς κάποιες μουσικές. Πάμε να δούμε την συλλογική μας βαθμολογία. 41 βαθμούς για το θεατρικό εργαστήρι. Οι τρεις φίλοι παραμένουν στους 28 βαθμούς. Με μου κατσουφιάζεις, κύριε Φίλιππε μου. Έχουμε πολλές ενότητες μπροστά. Έχουμε και δύο κυπριακές ενότητες που ξέρω ότι τα πας καταπληκτικά. Γι' αυτό συνεχίζουμε ακάθεκτη με τον ελληνικό πολιτισμό. Λοιπόν, αρχαία ελληνικά. Αμέπος, αμέργο. Α στη στιγμή.
Β χωρίς λόγια. Γ τα έργα χωρίς λόγια δεν αξίζουν. Ή Δ δεστή αποτυχημένη εργασία. Στη στιγμή λέει η ομάδα μας αμέπως αμέργων απαντούνται σε ερωτήσεις μας και συνεχίζουμε. In memoriam, στις σημειώσεις, συνοπτικά, εις μνήμη ή στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως λέει και το τραγούδι. In memoriam. Μια φορά που θέλει ο κύριος Ανδρέας να επιλέξει, θα τον αρχίσει, ρε φίλε μου. Και είναι και σωστό. Παροιμία και φράση των νέων ελληνικών. Τα έξοδα του γάμου η νύφη δεν τα βγάζει. Τι σημαίνει, η νύφη είναι πολύ φτωχή, οι γονείς της νύφης είναι τσιγκούνιδες, όταν δεν έχουμε το αναμενόμενο κέρδος ή όταν ο γάμος είναι υπέρ το δέον δαπανηρός. Τα έξοδα του γάμου η νύφη δεν τα βγάζει. Για να δούμε τι θα επιλέξει η ομάδα μας και επιλέγει το γάμο όταν δεν έχουμε το αναμενόμενο κέρδος. Και είναι η σωστή απάντηση. Με την ελληνική ιστορία πώς θα πάμε, κύριε Φίλιππε. Πήγαμε διάφορα χρόνια σχολείο. Μάλιστα. Τι σημαίνει η ιταλικής προέλευσης ονομασία του κάστρου του Βουφαβέντο? Πέρασμα των ανέμων, μέρος ανεμόδαρτο, το σπίτι της βασίλισσας ή ψηλό κάστρο? Δεν έχει για σας. Ο, είπαμε. Α, είπετε. Ψηλό κάστρο, λέει η ομάδα μας. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Θεατρικό εργαστήρι. Έχετε ευκαιρία να πάρετε βαθμούς. Βουφαβέντο λοιπόν το κάστρο, ποια είναι η ιταλική προέλευση ονομασία του, και επιλέγουμε το Β, μέρος ανεμόδαρτο, και είναι αυτή η απάντηση. Τελείωσε και αυτή η ενότητά μας. Ποια ομάδα προηγείται? 69 βαθμούς για το θεατρικό εργαστήρι που προηγείται, 10 βαθμοί επιπλέον έχουν μπει στο λογαριασμό σας, 38 βαθμούς. Αγάλη, αγάλη, γίνεται αγουρίδα μέλη, κύριε Φίλιππε. Συνεχίζουμε με τις κυπριακές μας παροιμίες και φράσεις. Μια κυπριακή παροιμία που αρέσει πολύ στον κύριο Φίλιππο. Είναι η φίλη του θεατρικού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θεατρικό εργαστήρι. Βλέπει τη σαν την ελιά ή στο σκουτέλι. Λέγεται όταν κάποιος μας εκνευρίζει, όταν υποτιμούμε κάποιον, όταν είμαστε ερωτευμένοι με κάποιον ή όταν θέλουμε να αρπάξουμε κάτι. Βλέπει τη σαν την ελιά ή στο σκουτέλι. Για να δούμε λοιπόν, επιλέγουμε το Β όταν υποτιμούμε κάποιον. Δεν είναι σωστή απάντηση. Βλέπει την σαν την ελιάνη στο σκουτέλι. Όταν κάποιος μας εκνευρίζει, λέει ο κύριος Φίλιππος. Ελπίζω να μην σε εκνευρίζω εγώ. Δεν είναι σωστή απάντηση. Και έχει μείνει το Γ και το Δ. Όταν θέλουμε να αρπάξουμε κάτι και βλέπετε την βαθμολογία σαν την ελιάνη στο σκουτέλι. Ήβρεν ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Πότε λέγεται. Ήταν παραγγελία του, τι νομίζω. Για εχθρούς, για να πάντε χαδόρα, για καλή τύχη ή για ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ. Εν το όνομα του να μην την ξέρει. Για ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ και είσαι σωστός, κύριε Φίλιππο. Τα καλά τα δόντια στο κακό γκριάς φαίνονται. Τι σημαίνει? Οι δυνατοί άνθρωποι φαίνονται στις κακοτυχίες. Τα έργα δείχνουν την αξία και την ικανότητά μας. Τα καλά επιχειρήματα φαίνονται στις δύσκολες συζητήσεις. Ή οι καλοί φίλοι φαίνονται στην ανάγκη. Τα καλά τα δόντια στο κακό γκριάς φαίνονται. Οι δυνατοί άνθρωποι φαίνονται στις κακοτυχίες και είναι λανθασμένο. Για να δούμε τώρα αν μπορείς να κλειδώσεις, κύριε Φίλιππο. Οι καλοί φίλοι φαίνονται στην ανάγκη. Οι φίλοι τι θα επέλεγαν, όμως δεν είναι σωστή απάντηση. Για να δούμε θεατρικό εργαστήρι. Β ή Γ. Τα καλά επιχειρήματα φαίνονται στις δύσκολες συζητήσεις. Και οι βαθμοί πάνε στους τρεις φίλους. Τα έργα δείχνουν την αξία και την ικανότητά μας. Με τα λόγια τους αρμάζουν καλοήρους. Λέγεται για καλοπροαίρετες προξενήτρες, για όσους θέλουν το καλό μας, για όσους γίνονται πιστικοί ή για πονηρούς πολυλογάδες. Με τα λόγια τους αρμάζουν καλοήρους. Κύριος Ανδρέας, μίλησε. Για να δούμε. Πάλε ο κύριος Φίλιππος, δεν τον αφήνει. Και ο κύριος Ανδρέας κλειδώνει την απάντηση και καλά κάνει. Είπα στον αφού είναι ο Ανδρέας. Τελείωσε και αυτή η ενότητά μας. Για να δούμε. Έκαναν την ανατροπή οι τρεις φίλοι. Όχι ακόμη, 75 βαθμούς για το θεατρικό μας εργαστήρι, 62 βαθμούς για τους τρεις φίλους. Πολύ κοντινές οι βαθμολογίες μας. Και έφτασε η ώρα για την ερώτηση του τροχού. Ποια ενέργεια είναι η αιωλική? Κορίτσια μου. Του ανέμου. Του ανέμου, φυσικά. Μπράβο σας. Για δούμε. 5 βαθμούς
Μια χαρά. Έφτασε η ώρα να τραγουδήσουμε κυπριακά. Να καλέσουμε τον Σαββάκη μας και τον μαέστρο μας για να δούμε τι τραγούδια έχουμε απόψε κυπριακά για σας. Καλησπέρα, Σάβα μου. Καλησπέρα, Άντρη μου. Λοιπόν, έχεις επιλέξει ωραία τραγούδια? Εγώ πάντως Καζαντζίδη δεν επέλεξα. Εντάξει. Τραγούδισε ποτέ ο Καζαντζίδης. Κύριος Φίλιππος έχει αγαπημένον τραγουδιστή, το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το ξέρω. Αγαπημένη του ηθοποιός ποια είναι? Δεν ξέρω. Να μας πει. Αλίκη Βιουκλάκη. Εντάξει, σε όλους μας και οι δύο. Είναι θρύλοι, έτσι έμειναν στην ιστορία. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδά κυπριακά. Εσύ άκουσες τον? Δυστυχώς δεν τον άκουσα. Νομίζω υπάρχει ένα τραγούδι σε ηχογράφηση, αλλά δεν το έχω ακούσει. Μάλιστα. Και είπα να το ψάξουμε. Ποντιακά πάντως τραγουδά. Διότι... Ποντιακά σίγουρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το θεατρικό μας εργαστήρι. Τάι Φιλίππου, σήκωσε. Τάι Φιλίππου, σωστή απάντηση. Φαντάσου να πέφτε του κύριου Φιλίππου. Ήταν να πείτε στη μένον τέγια. Πάμε να το τραγουδήσουμε. Μια μαυρωματούσα χρόνων 19. Μια μαυρωματούσα χρόνων 19. Στη μάνα της παένει παράπονα για να. Αρκίνα, παράπονα αρκίνα. Έλα Σαββά, όπα. Εν τον παίρνω μάνα το φτωχό Κωστή. Εν τον παίρνω μάνα το φτωχό Κωστή. Γεια σου κύριε Φίλιππε μου, δεν πειράζει. Έρητα στην ομάδα σας ο κύριος Φίλιππος. Πάμε λοιπόν στις τρεις φίλους μας να δούμε αν τα τραγούδι έπεσε σε εσάς. Τίποτα. Τρεις καλοήροι κριτικοί ήταν η σωστή απάντηση και πάμε να το τραγουδήσουμε. Τρεις καλοήροι κριτικοί και τρεις κουτάγιον όρος καραβίνα αρματώσανε. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι αλήθεια και εγώ από το Σάββα μου που το έμαθα. Το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, δύο παραδοσιακά τραγούδια. Το Άι Φιλίππου ή μια μικρούλα όμορφη. Εντάξει, γνωστό. Παραδοσιακό τραγούδι. Και οι τρεις καλοήροι κριτικοί. Τα οποία, ειδικά το δεύτερο, τραγουδήθηκε και με τον Αρκίνον Ιωαννίδη. Μάλιστα. Σε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, ο Αρκίνος Ιωαννίδης έχει κάνει απίστευτες ερμηνείες στα κυπριακά τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 80 βαθμούς για το θεατρικό μας εργαστήρι που προπορεύεται. Οι τρεις φίλοι στους 62 βαθμούς. Απομένει η τελευταία ενότητα που είναι και η καθοριστική. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Όλες οι ομάδες διεκδικούν
στο 150 ευρώ δώρο κουπόνια, όπως επίσης και μία θέση για τις 3.000 ευρώ μετρητά. Πάμε στο σχόλιο της ημέρας από τον Γιώργο Γεωργίου και ερχόμαστε. Τις δεικτικές αντωνυμίες, αυτός, εκείνος, ετούτος, τέτοιος, τόσος, τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και άλλο τόσο συχνά περιπίπτουμε σε λάθη χρησιμοποιώντας τις. Σε αυτή την ευρύτερη σύγχυση στην χρήση των αντωνυμιών και παραπάνω των δεικτικών, συνετέλεσαν ο εξισωτικός ή ισοπεδωτικός τρόπος με τον οποίο τις χειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την λογική ότι όλες σημαίνουν το ίδιο και όχι λιγότερο η επίδραση της καθαρέμπουσας στις παλιότερες γενιές που διαιώνησαν τον μπέρδεμα ως σήμερα. Λένε συχνά πως η καλέσθητη χρήση της γλώσσας θέλει ταλέντο, μια προδιάθεση. Η αλήθεια είναι πως χωρίς τριβή, συνεχή επαφή με τα κείμενα και το γράψιμο, η καλέσθητη χρήση μένει στις αγαθές μεν, ανεκπλήρωτες δε προθέσεις, αφού γλώσσα θελεκτική θα μπει πρώτα και πάνω απ' όλα γλώσσα σωστή. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας για το σχόλιο της ημέρας, πολύ επικοδομητικό και χρήσιμο. Όπως επίσης χρήσιμο είναι και το βιβλίο του Γιώργου Γεωργίου, το ολοκένουργιο, σωστά ελληνικά. Πώς θα ξέρεις ονομάζεται το βιβλίο. Έτσι είναι, έχει μέσα ό,τι αφορά την γλώσσα. Επίσης ένα σημείο που δεν έχουμε πει είναι ότι περιέχει τις 1000 δυσκολότερες λέξεις της ελληνικής με την εξήγησή τους. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να αποκτήσετε το συγκεκριμένο βιβλίο και μπράβο στον γλωσσολόγο μας και ισανότερα Γιώργο μου. Πάμε λοιπόν στην τελευταία μας ενότητα. Αρχή θα κάνουμε με τη θεατρικό εργαστήριο που έχει και την προτεραιότητα και πάμε με την πρώτη μας λέξη. Ευτυχία το όνομα. Ευτυχού. Αναστασία. Αναστασού. Ενώνω. Σμείο. Εξαφανίζω. Άλλο. Κέρδος. Χάρι. Ναι. Λιγάκι. Νάκο. Νάκο. Εξαφανίζω. Ανοίγω τον κέφαλος μου. Αφανίζω. Όχι. Όχι. Φραντζίζω. Το σύστημά μας πήρε την πρώτη σας απάντηση. Το φραντζίζω ήταν η σωστή φυσικά. Ευτυχία ήταν η φτυχού. Αναστασία η στασού. Ενώνω ήταν το πιντώνω. Εξαφανίζω ήταν το φραντζίζω. Το κέρδος ήταν το κιάρι. Και το λιγάκι ήταν το τσάς. Ήταν ακόμη που είπατε. Και πάμε στους τρεις φίλους. Λοιπόν, ρίχνω στο λάκκο. Πέφτω με το λάκκο. Χριστάλλα, το όνομα. Θαλού. Χριστόδουλος. Τολής. Γδαρμένος. Ξυπετσισμένο. Εχθρός. Οχτρός. Τρώμη είναι στήσιμο φαγητό. Πιστεύω. Τρώμη είναι στήσιμο. Τέλος χρόνου λοιπόν. Ρίχνω στο λάκκο ήταν το λατσίζο. Χριστάλλα Ιταλού, Χριστόδουλος ο Τολής, Γδαρμένος ο ξυπετσισμένος, ο εχθρός ήταν ο σκούντρος ή ο οχτρός όπως μας έχετε πει και τρώμη είναι στήσιμο φαγητό ήταν το μιλόνο. Πάμε να δούμε συγκριτικά αποτελέσματα των ομάδων μας. 10 βαθμούς για τους τρεις φίλους, 20 βαθμούς για το θεατρικό μας εργαστήρι. Συνεπώς, ο νικητής για απόψε 100 βαθμούς για το θεατρικό μας εργαστήρι, που είναι για τέταρτη φορά συνεχόμενοι νικήτριες. Όπως επίσης οι τρεις φίλοι στους 72 βαθμούς. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο παιχνίδι μας, κύριε Φίλιππε. Το βιβλίο του Γιώργου Γεωργίου είναι δικό σας. Σωστά, ελληνικά, πώς θα ξέρεις. Όπως επίσης και αυτά τα υπέροχα Κωνσταντινάτα από το Χρυσοχοείο Κωνσταντινίδη. Να τα χαρείτε, να τα χαρίσετε, να τα φορέσετε, να σας προσέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια μου, τέταρτη νίκη συνεχόμενη. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Θα τα πούμε και αύριο. Πάμε να κλείσουμε με ένα υπέροχο χορευτικό από τον λογογραφικό όμιλο Χρυσοσπηλιώτης σας.
ήταν ο Λαογραφικός Όμιλος Χρυσοσπηλιώτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο Ρικένα. Γεια σας!